Θα πάω από εκεί, γι' αυτό. Όχι, επάνω. Στο ταβάνι είναι υπάλληλος. Στον επάνω όροφο εννοώ, κύριε. Στο διευθυντή. Αυτός θα σας λύσει την υπόθεση. Ή θα την δέσει. Να μην πω, θα τη χέσει. Πολύ δουλεύει ο κύριος διευθυντής. Ποτήρο χαλί τον αυτό. Με άνεμο 7 από φόρ. Πώς τον ξυπνάνε τώρα. Κύριε Διευθυντά. Τι είναι. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ από την εργασία σας. Ποιος εσύ. Συνδρομητής του ΟΤΕ. Και πώς μπήκε στο γραφείο μου πριν να πείτε. Μου ήρθε ένας φουσκωμένος λογαριασμός 580.000 δραχμές. Εδώ να τις πληρώσετε. Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί με ενοχλείτε. Όχι, δεν είναι καθόλου απλό. Καταρχήν δεν έχουμε κάνει αυτά τα τηλεφωνήματα και μετά πώς θα πληρώσω τόσα λεφτά. Τότε θα τους κόψω το τηλέφωνο. Τι λέτε κύριε Διευθυντά. Ο λογαριασμός μπορεί να ήταν 5.800 και το κομπιούτερ να έκανε λάθος. Το κομπιούτερ, αγαπητέ μου, δεν κάνει ποτέ λάθος. Πηγαίνετε όταν μην αξιοφλίζετε και μετά να μας υποβάλλετε μία αίτηση να εξετάσουμε την περίπτωσή σας. Μη συγχωρείτε, δεν γίνεται να κάνω πρώτα την αίτηση και μετά να πληρώσω. Όχι, πρώτα θα πληρώσετε! Και πού θα βρω εγώ τις 580.000. Αυτός είναι δικός σου λογαριασμός. Όχι, δεν είναι δικός μου, δικός σας είναι ο λογαριασμός. Όχι, αδερφέ, συζήτηση θα ρίξαμε τώρα. Με καθυστερήσατε την εργασία μου. Ναι, πολύ που δουλεύεις. Πήγαινε και στο ταμείο. Αν δεν θα πάω στο ταμείο, στο τρελάδικο θα πάω. Φαίνεται, αφού είσαι τρελός. Δεν είμαι τρελός. Ψυχίατρος είμαι. Καλημέρα, Ρούλα μου. Καλημέρα. Δεν ήρθε ακόμα το αφεντικό σου. Όχι ακόμα. Να παραγγείλω καφεδάκι. Όχι, πάω να παράσω και είναι το συνελάκι που σου έλεγα. Αλήθεια, γιατί δεν έρχεσαι και εσύ να διαλέξει. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία και θα μας κάνει και καλύτερη τιμή. Αχ, μου είναι αδύνατο να φύγω. Πρώτα-πρώτα δεν μπορώ να αφήσω το ιατρείο έρημο και έπειτα είμαι άφραγγη. Καλά, δεν σε πληρώνει το αφεντικό σου. Με τι λεφτά. Ολόκληρο ψυχίατρο. Είναι αφηρημένο. Ξεχνάει να πάρει λεφτά από του ασθενεί του και ξεχνάει να πληρώσει και εμένα. Άσε που έχει να παντρέψει και αδερφή, και ό,τι λεφτά παίρνει από μια ψυχιατρική κλινική που δουλεύει, τα ξοδεύει όλα για τα πειράματά του. Ενδιαφέρον τύπο. Ονειροπαρμένο. Πετάει στα σύννεφα. Νομίζει πω αυτό θα διορθώσει τον κόσμο. Τώρα έχει πάει στον ΟΤΕ. Μα ήρθε ένα λογαριασμό 580.000. Καλά κάνετε, τόσα τηλεφωνήματα. Καλέ, κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Α, δεν θα βρει άκρη. Άμα είναι έτσι, πολύ τον λυπάμαι. Ρούλα, μισό λεπτό να πάω μέσα, Α, θα προσέχεις το τηλέφωνο. Εντάξει. Ευχαριστώ. Χαίρετε, Σφυρίς. Παρακαλώ, καθίστε. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Καθίστε, καθίστε. Λοιπόν, τι μας συμβαίνει. Μα εγώ, κύριε. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Μήπως μας ταλαιπωρούν ψευδαισθήσεις, παρεσθήσεις, αίσθημα αποξενώσεως. Μα εγώ είμαι καλά. Ναι, ναι, αυτά μας τα παγκιάνει. Μήπως έχουμε καμιά ιστεριούλα, μανιούλα, συνοστισμό προβληματικών ιδεών. Το βρήκα. Μελαγχολία. Λοιπόν, υπάρχει ποικιλία μελαγχολία όπως θα μείνα. Για να δω τα μάτια σας. Λοιπόν... Γιατρέ, πού είστε γιατρέ? Πού είχαμε μείνει, ανεσταμίλα. Λοιπόν, υπάρχουν φυρίκια, Μπελφόρ, Καλιφόρνιας... με συγχωρείτε, είμαι εκτός θέματος. Οι μελαγχολίες λοιπόν, υπάρχουν μελαγχολίες όπως αγχώδης, νοθρά, οξία, περισπωμένη... Μα τι κάνετε γιατρέ, εξετάζετε τη Ρούλα. Ποια είναι αυτή? Μια φιλενάδα μου. Νορμάλ. Πιο νορμάλ από μερικούς μερικούς. Συγγνώμη, Βρερούλα μου, αλλά έτσι κάνει με όλους. Μόλις πει άνθρωπος εδώ μέσα, του καθίζει στην καρέκλα. Προχθές μπήκε ένας ασφαλιστής και ο Φουκαράς κατέληξε στο Δαφνί. Πρέπει να ρωτάτε πρώτα, γιατρέ. Ξέρω τι κάνω. Η Αθήνα είναι ένα απέραντο τρελοκομείο. Εγώ, Λίλη μου, φεύγω. Να πας στο καλό, Ρούλα μου. Θα τηλεφωνηθούμε, εντάξει. Ποιο τηλέφωνο? Πάει το τηλέφωνο. Λοιπόν, Λίλη μου, γεια σου. Στο καλό, Ρούλα μου, στο καλό. Δεν το κόψανε. Ναι. Να ζήσετε, κύριε Κοντολέμη μου. Γιατί σας συμβαίνει πάλι. Οφ. Δεν μπορείτε να καταπιείτε. Σας εξήγησα, είναι μια ιστερική δυσκαταποσία. Πάρτε ένα χαπάκι από αυτά που σας έδωσα. Πάρτε ακόμα ένα. Χαίρετε. Μία επίσκεψη έχει κάνει, 200 σύμφωνες από το τηλέφωνο σου ζητάει. Και... όχι, τίποτα άλλο, μου μετέδωσε και τη δυσκαταποσία του. Λιλί, ένα ποτήρι νερό.
ευχαριστώ. Έχεις δακτυλογραφήσει τις σημειώσεις που σου έδωσα? Ατέλειωτες είναι. Αφού ξέρεις ότι κάνω μελέτες για τους πνευματικά καθυστερημένους. Πρέπει να αναβαθμίσω τους Έλληνες ψηφοφόρους. Επί τη ευκαιρία, μπορώ να μάθω πόσους τόμους θα περιλαμβάνει το σύγγραμμά σας? 12. Γράφετε δηλαδή εγκυκλοπαίδεια, να το ξέρω. Ο Φρόιντ έγραψε πάνω από 50 τόμους. Ο Φρόιντ ήταν ο Φρόιντ. Μην παίρνουν τα μυαλά σας, αέρα. Παρακαλώ, δεν θέλω συγκρίσεις. Μα δεν βλέπετε πως η πελατεία σας σκόρπισε στους 4 ανέμους? Μπορεί να σκόρπισε, αλλά εκεί έξω με περιμένει καρτερικά η δόξα. Ναι, αλλά η δόξα δεν πληρώνει επίσκεψη. Κάθεσε, αγαπητέ μου. Τι έχουμε, νευροσούλα, delirium, παμφοβία? Είναι ο ταχυδρόμος, γιατρέ. Πάλι με περάσατε για άρρωστο. Α, ταχυδρόμος. Θα σε συνηθίσω. Ελπίζω, πριν με δέσετε. Απ' την εφορία. Την εφορία. Τι είπατε, γιατρός? Σοκ! Η εφορία του ζητάει να πληρώσει 800.000 φόρο! Μα γιατί γελάς, γιατρέ? Δεν κλαίω! Ωραίο θέαμα παρουσιάζει ο γιατρός. Άντε τώρα να τον εμπιστευτούν οι ασθενείς του. Συνέρχεται, γιατρέ, ήταν πελάτες. Επηρεάζει. Φέρτους να γελάσουμε μαζί. Ο γιατρός εφαρμόζει μια πρωτότυπη θεραπεία στον ασθενή που φεύγει. Ποιον αναγγείλω, παρακαλώ? Κύριος και η κυρία Κρυονέρη. Γιατρέ, ο κύριος και η κυρία Κρυονέρη. Χαίρετε. Χαίρετε. Πρώτη φορά έρχεστε σε ψυχίατρο? Μάλιστα, γιατρέ. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να μου δείξετε κάποια εμπιστοσύνη. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Η ζωή χρειάζεται κάποια φιλοσοφία. Η ζωή χρειάζεται κάποια φιλοσοφία. Γιατί το πες αυτό? Ποιο, γιατρέ? Επαναλαμβάνεις αυτά που λέω. Γιατί τα βρίσκω σωστά. Κακό είναι? Κάκιστο. Η χολαλία είναι και αυτή η ψυχική νόσος. Μα, γιατρέ, δεν καταλάβατε. Δεν είμαι άρρωστος εγώ. Η γυναίκα μου είναι άρρωστη. Δεν αντέχω πια. Σας παρακαλώ, γιατρέ, κάνετε με καλά. Θα προσπαθήσω. Θα μου πείτε όμως κι εσείς τα πάντα. Τίποτα δεν θα μου κρύψετε. Ντρέπομαι. Έλα τώρα. Ηρώ μου, πρέπει να τα πεις όλα στο γιατρό. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Πες τα εσύ. Ακούστε, θα σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Μήπως έχετε το βράδυ εφιάλτες? Ή νυχοφαγία? Συγγνώμη που θα σας ρωτήσω. Κατουριώσαστε στο κρεβάτι? Όχι, γιατρέ μου, τίποτα από όλα αυτά. Όχι. Στην οικογένεια καμία ανώμαλη προσωπικότητα, επιληψία, αλκοολισμός? Όχι, όχι. Όχι. Έχουμε πτερυγισμό. Δηλαδή, γιατρέ? Παρουσιάζομαι ένα τρόμο των βλεφάρων. Ένα πρίκιτινγκ. Μα αφού κοντέψατε να τις βγάλετε τα μάτια. Μήπως έχουμε καμιά μανιούλα? Πυρομανία, φαγωμανία, υπνομανία, σεξομανία, χαρτομανία, κλεπτομανία. Κλεπτομανία. Η κυρία είναι κλεπτομανής. Δυστυχώς, γιατρέ μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τι ακριβώς είναι η κλεπτομανία? Το λέει η γυναίκα, αγαπητέ μου. Η κλεπτομανία. Φέρθα εδώ. Η κλεπτομανία είναι μια ορμή προσκλοπήν ευτελούς αξίας και αχρήστων αντικειμένων. Λάθος, γιατρέ μου. Η ηρώ δεν κάνει διάκριση. Εννοείται ότι ξαφρίζει ό,τι βρει μπροστά της? Ακριβώς, γιατρέ. Τότε πρέπει να πάρω τα μέτρα μου. Γιατί κλαίνει, γιατρέ μου? Οι ρίζες της ασθένειας βυθίζονται στην ευριακή περίοδο. Καταλάβατε? Δηλαδή κλαίνει από έμβριο? Όχι, βράδερφε, μη λέτε βλακίες. Απλώς η σύζυγός σας έχει καθυλωθεί σε προγεννητικές φάσεις. Τι θα πει αυτό? Παλιδρομή, κύριε, στην προγεννητική περίοδο. Μη με νευριάζετε. Ας το κάνω. Έχετε καμιά προτίμηση ή βάρατε μέσα σ' όλα? Μέσα σ' όλα, γιατρέ μου. Πρίκησε την πίτσα μας όταν παντρεύτηκε. Ύστερα πρικίζει με κλεψιμέικα τη Ρούλα, τη μικρότερη. Και τώρα πρικίζει τον Αντωνάκη μας, παρότι είναι και άντρας. Άλλα παιδιά έχετε? Αυτά τα τρία. Ευτυχώς, γιατί θα είχε βάλει λουκέτο όλη η αγορά. Έχουμε όμως ανήψια και βαφτιστήρια. Τώρα θέλει να πρικίσει τη βαφτιστήρα της, την Αμαλία. Και δεν έχει συλληφθεί? Ουδέποτε. Τότε έχουμε να κάνουμε με το θηλυκό φάντομα. Χθες σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα τρίκυκλο. Ξεφορτώνει ένα ηλεκτρικό πλυντήριο. Το κλείψε για να πρικίσει την Αμαλία. Εξανέστε, ολόκληρο πλυντήριο. Και είπα, τέλος, θα πάμε σε γιατρό.
Μοναδική περίπτωση στα ψυχιατρικά χρονικά. Αυτό δεν λέγεται κλεπτομανία, λέγεται βουτομανία, ξαφριζομανία. Ας το κάνω γύρω μου, πάρα! Λοιπόν, θα σας γράψω μερικά φυτοφάρμακα, ψυχοφάρμακα και θα τις αδίνετε με τη χούφτα. Ας το κάνω, αυτό είναι δικό. Καρφάκι δεν μου καίγεται, αν πατρέπετε τη βαθιστήρα σας. Ας το κάνω, άντε, πηγαίνετε. Πηγαίνετε, θα έρθετε αύριο που θα αδειάσω το γραφείο. Να πάρω και το ιστορικό. Άντε, πηγαίνετε. Θα γίνει καλά για τρένο. Στη φυλακή. Ας το κάνω, κύρα μου. Αυτό το αναβάσιρινο αναγνωστάκι μου τον έκανε τσιγαροθήκη στην γιορτή. Θέλω να πω, στον αναγνωστάκι που δουλεύω, μου έκανε στη τσιγαροθήκη γιορτή. Ε, αφήστε με πια! Δεν την παρεξηγείτε, γιατρέ μου. Μεγάλο ορφανή. Η μάνα της πέθανε στον τοκετό. 14,5 κιλά τη γέννησε. Βέβαια, την εξάντλησε. Την κατάκλεψε τη μάνα της. Ασβέστιο, πρωτεΐνες, κλέβει από έμβριο. Άντε πηγαίνετε. Άντε πηγαίνετε. Το πορτοφόλι μου! Το πορτοφόλι μου! Το πορτοφόλι μου! Χτυπήσατε, κύριε! Αυτό θα το δείξει η ακτινογραφία. Με συγχωρείτε πολύ. Πάντως εσείς μου βγήκατε μπροστά μου. Εσύ από πού βγήκατε, από πίσω μου? Ευτυχώς που φρέναρα. Όπω, σήμερα έχω την τιμητική μου, όλοι πέφτουν απάνω μου. Γιατί σας θύμψαν κι άλλοι? Πώς, τότε η εφορία. Πάντως αν θέλετε μπορώ να σας πετάξω μέχρι το νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται, εδώ είναι το γιατρείο μου. Γιατρός είστε? Δεν βλέπεις, τρελογιατρός. Τι καλά που έπεσα επάνω σας. Δεν συμμερίζομαι τη γνώμη σας. Εννοώ ότι θέλω να βρω ένα ψυχίατρο. Θέλω να με εξετάσετε. Μου συμβαίνει κάτι τρομερό. Περίεργο, φαίνεστε μια χαρά. Προηγουμένως φρενάρατε έγκαιρα, άρα τα αντανακλαστικά σας είναι θαυμάσια. Ας πάντα, αφού επιμένετε, πάμε στο γραφείο μου. Αφήστε να δεγονάξω την αστυνομία. Τι κάνετε, κύριε, αφήστε την κοπελά. Κάνε στην άκρη, ρε μπάμια. Μπάμια, να πεις τον παππού σου. Άντε μη σας πέρασω ζουρλομαρδία. Αυτή χρειάζεται ζουρλομαρδία. Άσε με, θα φωνάξω. Ανοίγει ο θυρωρός του παραδείσου. Έλα, έλα, ακόμα και θυρωρό τρελό βάλανε. Διευθύντα. Μέσα, κύριε Διευθύντα. Ελάτε μέσα που σας θέλω για λίγο. Κύριε Σπίνα, αργήσατε πάλι. Κάθε μέρα αργείτε και περισσότερο. Σας παρακαλώ. Πέρασα από τον ΟΤΕ, κύριε Διευθύντα. Είχα και μια περιπέτεια. Μου την άρπαξα μέσα από τα χέρια. Ξεμπούκαραν από το αυτοκίνητο. Τσαντάκηδες. Ξέρω εγώ. Ποιοι τσαντάκηδες? Τι τσάντα δεν σας άρπαξαν? Ποια τσάντα? Το κορίτσι. Έχετε δίκιο όμως. Έχασα και τη τσάντα. Καλά, τι κρατάω τόση ώρα? Μα εσείς δεν λέτε ότι ξεπούκαρα μέσα από το αυτοκίνητο και σας την άρπαξαν? Όχι τη τσάντα. Τότε πώς τη χάσατε? Το κορίτσι μου άρπαξα. Και η τσάντα τι έγινε? Πού θέλετε να ξέρω, έχω... Είμαι συγχυσμένος, έχω χάσει τον εαυτό μου. Τον χάσατε κι αυτό. Βέβαια, ξέρετε πως αισθάνομαι να βλέπετε ξαφνικά κάποιος να ξεμπουκάρει μέσα από το αυτοκίνητο. Ηρεμήστε, κύριε. Πώς θα ηρεμήσω?
αισθάνομαι τύψεις γιατί μου την άρπαξα μέσα από τα χέρια. Είχε πολλά λεφτά μέσα. Ποια λεφτά, με το μισθό που παίρνω. Αλήθεια, πότε θα μου κάνετε αύξηση? Αύξηση δεν γίνεται, το απαγορεύει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν το επέτρεπε, θα μου κάνετε. Όχι, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Καθίστε, δεν λέγαμε για μια δεσποινίδα. Με συγχωρείτε. Ψυχιατρική κλινική. Ω, ναι, εσείς είστε δεσποινίδη. Μόλις έφτασε, μάλιστα. Εδώ είναι. Α, βρέθηκε. Ωραία, να σας το δώσω. Βρέθηκε, ευτυχώς να ησυχάζω κι εγώ. Έλα, Λιλία, ακούω τα νέα. Ώστε ήρθε η καημενούλα στο γραφείο, Ναι, ναι. Ναι, και μου το είχε πει ότι ψάχνει για ψυχίατρο. Μα εσείς τη φέρατε, γιατρέ, πώς να έρθει μόνη της? Εγώ την έφερα. Ναι, γιατρέ, μου το ξεχάσατε. Φαίνεται ότι λόγω του σοκ που υπέστην έχω διαλύσει. Γι' αυτό δεν αντέδρασα σε αυτά τα καθάρματα. Μα είσαι σίγουρη ότι την έφερα στο γραφείο μου? Μάλιστα, γιατρέ. Ευτυχώς, διότι βρίσκομαι υπό την πίεση συναισθήματος ενοχής που δεν την υπεράσπισα με σθένος. Μα γιατί μου μιλάτε, γιατρέ? Για τη δεσποινίδα. Αυτήν που τη επετέθησαν αυτοί οι αλήτες. Δεν ήρθε καμιά δεσποινίδα εδώ. Τότε ποιος ήρθε στο γιατρείο? Η τσάντα σας, γιατρέ. Και πώς ήρθε? Δεν ήρθε. Α, θα με τρελάνετε και εμένα. Ξεχάστε την τσάντα στο γιατρείο, ξεσπήρα τηλέφωνο για να μην ανησυχείτε. Η τσάντα ήταν που βρέθηκε. Το κατάλαβα. Αισθάνομαι υπό το βάρος ενός συναισθήματος ενοχής. Και οι συνέπειες είναι γνωστές σε αυτοκατηγορία και ίσως φτάσω μέχρι την αυτομαστίγωση για να εξηλαιωθώ. Χράτσι, χράτσι. Με την αύξηση τι γίνεται? Καμία αύξηση. Μπορείς να μαστιγώνω εγώ, ευχαρίστως κύριε Σφίνα. Άκου αύξηση. Το πέταξε πάλι το καρφάκι του. Σουλαμαγιακά! Δεσμιδία σε έφυγε! Μπράβο. Σου έχω πει ότι δεν είναι ώρα για να πάω στο Βιετνάμ. Όταν θα έρθει η ώρα θα σου πω. Εγώ θέλω να πάω τώρα. Όχι. Ο ευνηδιαστός! Το ευνηδιάζοντος ευνηδιάζει τον ευνηδιαζόμενο. Ευνηδιαστικός, έτσι, Θερμάκο? Ναι, ναι. Αυτό το ξέρει κάθε καλός πράκτορας. Δεσποινίδα 10, τι πιστόλι είναι αυτό? Α, μην ανησυχείτε, γιατρέ, δεν υπάρχει φόβος. Ψεύτικο είναι. Σίγουρα? Ναι. Α, το πιστόλι μου. Το πιστολάκι μου, θέλω το πιστολάκι μου. Έλα, Θερμάκο, μην κάνεις έτσι σαν παιδί. Θα το δώσω, γιατρός, μόλις πάρεις τα φαρμακά σου. Εγώ το θέλω τώρα. Μπράβο. Τι πυροβολισμός ήταν αυτός? Γιατρέ, γιατρέ, σκότωσες την Αλέκα? Το ξέρω, μίλαγε πολύ, αλλά δεν ήταν λόγος να τη σκοτώσει. Ω, κύριε διευθυντά μου, λυποθυμήσα από την τρομάρα μου. Ω, δύο μήνες τώρα, με ήρθε για στόχο, δένει το πιστόλι, τον αληθινό. Μην τον ξαναδώ να κρατάει όπλο σας, καθιστώ υπεύθυνη. Αυτό σε λίγο θα κυκλοφορεί στην κλινική μετάνοιση. Γιατί πατάς το TV Control, Στελάκη? Θέλω να αλλάξω πρόγραμμα. Θέλω να αλλάξω πρόγραμμα, γιατί δεν αλλάζει? Γιατί δεν είμαστε σύριαλ, είμαστε πραγματική ζωή. Είμαι εγώ, ο κύριος διευθυντής, η δεσποινής Αλέκα. Μας βλέπει σαν σύριαλ. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το σύριαλ. Θέλω να τα αλλάξω. Γιατί δεν αλλάζω? Είναι τηλεορασομανής, μοντέρνα ψύχωση. Θα βάλω βίντεο. Σου έχω πει δεν είμαι βίντεο. Κάνετε. Μου χάλασε το βίντεο. Μου πετάξετε την καζέτα. Δεσποινής Αλέκα, θα το βάλετε να κάτσει μπρος στο παράθυρο να νομίζει ότι η τηλεόραση το έχει μεγάλη οθόνη. Να ησυχάσουμε από αυτό. Αυτό κάνω, γιατρέ, μα αλλά φωνάζει γιατί δεν αλλάζει λίγο το πρόγραμμα. Να το ανοιγοκλίνετε τις κουρτίνες. Ωραίο. Μπρος προχώρα. Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ? Τι σας συμβαίνει, κυρία μου? Ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ψυγείο. Τι μάρκα λέει πως είναι? Παίζει αυτό κανένα ρόλο? Πώς, αν δεν ξέρει τι μάρκα είναι, έχει διαδική ψυχώση. Αν ξέρει, έχει τριαδική. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, κυρία μου, θέλετε να μείνει στην κλινική ο σύζυγός σας? Μάλιστα! Ας τον κρατήσουμε όλο και θα μας παγώνει καμιά πορτοκαλάδα. Δεν τον αντέχω πια. Χτες δεν με άφησε να κλείσω μάτι. Γιατί έκανε θόρυβο το μοτέρ του? Όχι, αλλά δεν έκλεισε την πόρτα του και το φως έπεφτε πάνω μου. Δεν μου λέτε, γιατρέ, θέλω να το πουλήσω αυτό για να πάρω ένα καινούριο. Πόσο λέτε να πιάνει? Α, έτσι. Για περάστε στο γραφείο. Μου φαίνεται, κυρία μου, ότι πρέπει να μείνετε κι εσείς στην κλινική. Θα φροντίσω να σας βάλω στο ίδιο δωμάτιο. Εγώ με ένα ψυγείο! Γιατί σας τρομάζει αυτό? Φυσικά! Τι δουλειά έχω εγώ, ένα θερμοσύφωνο με ένα ψυγείο! Έχει δίκιο, κυρία. Αυτή βράζει το νερό, αυτό το παγώνει. Για περάστε, κυρία μου, να σας βάλω στην πρίζα. Για περάστε. Έλα.
Καλημέρα, μαμά. Καλώς ήρθε. Πρέπει να περάσει από το μαγαζί του Φόντα, Νότο μου. Ναι, αλλά και εγώ πρέπει να είμαι στην ώρα μου στην κλινική. Ο Αναγνωστάκης τα φωνάζει για να αργήσω. Και εξάλλου πρέπει να περάσω πρώτα και από την εφορία. Α, στην εφορία σήμερα. Πας αύριο. Πρώτα να δούμε τι θα γίνει με το Φόντα. Τράβηξε πολύ πια αυτή η ιστορία. Καλά, θα δω τι θα κάνω. Και ξέρεις ότι η Μυρτώ μας δεν έκλεισε πάλι μάτι όλη τη νύχτα, α? Σαν πως εγώ έκλεισα. Σώπα, Μυρτώ μου, σώπα. Ο αδερφός σου θα πάει να τον δει. Τι συμβαίνει πάλι? Ανέβαλε πάλι το γάμο. Στην αρχή όταν σε ζήτησε δεν ήθελε τίποτα. Μετά ζήτησε το σπίτι του, το δώσαμε. Ζήτησε το σπίτι στο χωριό του, το δώσαμε και αυτό. Ζήτησε το χτήμα του, το δώσαμε και αυτό. Τι άλλο θέλει τέλος πάντων? Άκουσε πως η μαμά έχει αμπέλια στο χωριό και τα θέλει και αυτά. Για στα πάρει, να τελειώνει και αυτή η ιστορία. Αρκεί να μην μας ζητήσει να μας αυτός οικογενειακός. Είδες, βρε αδερφό, που τον έφυσε. Όλα στα δίνει για να σε δει ευτυχισμένη. Έχει καρδιά, μάλαμα. Μαζόχαση με μητέρα. Γι' αυτό έμεινε επί ξύλου κρεμάμενος. Εσύ είσαι ψυχίατρος, παιδάκι μου. Τι ανάγκη έχεις? Ναι, ψυχίατρος βουτυγμένος στα χρέη. Χρωστάω στην εφορία, στη ΔΕΗ, στο ΝΟΤΕ. Πες εσύ το ναι και σε παντρεύω εγώ με μια αρχοντοπούλα που ο πατέρας τον πισάει τον παρά. Ξέρω. Αυτή λες με την καμπούρα, και με το ένα μάτι. Άσε με ρε μάνα, εγώ θα παντρευτώ, αλλά αυτή που θέλω εγώ. Έλα τώρα. Το Ρωμαίο πας να μου κάνεις, άντε. Έλα, σταμάτα πια εσύ. Άντε, κατουρκιάρα, όλα θα διορθωθούν. Ντρέπομαι, Ρενότη. Με την πλειονεξία που έχει αυτός, δεν θα σ' αφήσει τίποτα. Τι να μ' αφήσει τίποτα, σαν πως μ' άφησε. Άντε, φεύγω. Άντε, να πας στο καλό. Και όπως είπαμε, μην ξεχάσεις να περάσεις από το μαγαζί του Φόντα, άντε. Γεια σου, ρε Φόντα! Βρε, καλώς τον γιατρό! Ποιος καλός άρεμος έφερε κατά εδώ? Πάρ' το αυτό από εκεί. Η Μυρτώ μου είπε για κάποιο αμπέλι. Γιατρέ, πώς να το κάνουμε? Τη σήμερα είναι η μέρα, η ζωή είναι δύσκολη. Δηλαδή, για στάς, πώς το βλέπεις? Να μην έχεις και κανένα αμπέλι να το τριγάς. Βέβαια, εσύ ξέρεις από τρίγητο, τόσα χρόνια μας τριγάς. Όλα καλά, βούργες. Έλα, μωρέ, κάτσε. Να σε φιλέψω καλά σουβλάκι. Τα ψήνω καλά, Ναι, δεν το ξέρω, αφού έχεις ψήσει τη Μυρτώ. Έλα μωρέ γιατρέ, δεν θέλω γκρίνιες, αφού ξέρεις πόσο σε εκτιμάω. Εγώ δίνω και τη ζωή μου για πάρτι σου. Τι να δώσεις ρε, εσύ μόνο παίρνεις. Έλα μωρέ γιατρέ, τώρα πάλι τα ίδια θα λέμε. Ο γάμος της σήμερα ημέρα είναι δύσκολη. Πάρ' το αυτό από εκεί. Γεια σας ρε γιατρέ, του λόγου σου, γιατί δεν παντρεύτηκες? Γιατί έχεις μυαλό. Ενώ εγώ, φουκαράς μωρέ, άγομαι και φέρομαι από συναισθηματικής άποψης. Το ξέρω, έχεις ερωτευτεί την περιουσία μας. Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τη σήμερα ημέρα η ζωή είναι δύσκολη. Δηλαδή, ρε γιατρέ, δεν πρέπει να έχεις και ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. Τι κεραμίδι, εσύ περούκα χρειάζεσαι. Έλα ρε γιατρέ, άστα αστεία, δεν πρέπει να έχεις ένα χωραφάκι έτσι να το σπένεις τριφύλι για τα αρνάκι του Πάσχα. Μα εσύ θέλεις και το αμπέλι της γριάς. Να μην έχεις το κρασάκι σου. Βέβαια, είναι δυνατόν. Ρε γιατρέ, τώρα μη μου κατεβάζεις μούτρα. Εγώ το έχω καλύτερα πάω να σκοτωθώ παρά να σε βλέπω λυπημένο. Και γιατί δεν σκοτώνεσαι? Έλα ρε γιατρέ, όλο καλαμπούρια είσαι. Αλλά κι εγώ φτωχαδάκι με μωρέ. Πρέπει να με βοηθήσεις να πιάσω την καλή. Κι άμα πιάσω εγώ την καλή, ποιος θα είναι ωφελημένος? Η αδερφή σου θα είναι. Ναι ρε γιατρέ, εγώ για ποιον σκοτώνομαι? Για πάρτι μου? Του κάνω τη αδερφή σου θέλω. Με συγκίνησες. Εντάξει, πάρε και τα μπέλια, αλλά τελειωμένα πράγματα, έτσι. Ναι, εντός του μηνός έχουμε περάσει στεφάνι. Να το δω και να μην το πιστέψω. Να το πιστέψεις, γιατρέ, να το πιστέψεις. Δεν μου λες, τώρα που τα βρήκαμε, να σου φέρω ένα σουβλάκι? Όχι, δύο. Με πόλη κοτατζίκι. Τι είναι δύο σουβλάκια μπροστά σε ένα μπέλι?
Χαίρετε. Χαίρετε. Ο κύριος. Ενώ της Φίνας, ψυχίατρος. Τι θέλετε? Ήρθα να σας εξετάσω. Θέλω να πω να εξετάσετε την περίπτωσή μου. Δεν είμαι γιατρός εγώ, κύριε. Τι θέλετε? Μου ήρθε το καθαριστικό της εφορίας. Εδώ γράφει ότι χρωστάω 800. Δραχμές. Όχι, χιλιάδες, ορίστε. Για να δω. Μάλιστα. Το εκαθαριστικό σημείωμα είναι πολύ εντάξει. Όπως ξέρετε, κύριε, τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν πέφτουν κάτω από το τεκμαρτών εισόδημα σύμφωνα με το νέο νόμο. Τέρμα, πάνε αυτά που ξέρατε. Και ποιος έκανε τον νόμο? Το Υπουργείο. Και τους έχουν ακόμα λιτούς? Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ! Αφού δεν έχω βγάλει αυτά τα λεφτά. Η δήλωσή σας θεωρείται ανειλικρινής. Σας βάλαμε πρόστιμο. Από τις 800.000 τα μισά είναι πρόστιμο. Γιατί πέρασαμε κόκκινο? Σας παρακαλώ, κύριε, να αφήσετε τα αιτιολογήματα. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Και περάστε το ταμείο. Δεν υπάρχει τρόπο συμβιβασμού. Κανένα συμβιβασμό, κύριε. Κανένα συμβιβασμό. Ορίστε μας. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Και το καλό που σου θέλω, να πληρώσεις. Γιατί αν δεν πληρώσεις, θα πας φυλακή. Τα ακούς? Δεν μπορείτε. Όλοι αυτοί που χρωστάνε εκατομμύρια, γιατί δεν πάνε φυλακή? Γιατί αυτοί χρωστάνε πολλά εκατομμύρια. Και αν τους βάλουμε φυλακή, πώς θα τους τα πάρουμε? Κοιτάξτε, ναι. Εδώ πόσο λέει ότι χρωστάω? 800.000, να. Όχι, κάνατε λάθος. Δύο μηδενικά. 80 εκατομμύρια χρωστάω και δεν πληρώνω. Σας παρακαλώ, κύριε, πηγαίνετε! Πηγαίνετε, σας παρακαλώ! Πηγαίνετε να πληρώσετε! Ορίστε μας! Γιατί γελάτε? Δεν γελάω, κλαίω που χρωστάω τόσα λίγα. Μέσα είναι ο Άγιος Πέτρος, ο κύριος Διευθυντής. Όχι, έχει συμβούλιο με το Θεό. Σε τη χειρομοβίδα. Όχι, στις 4 το πρωί. Φύγε, Ράμπο. Είπα, φύγε. 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 Κύριε Σφίνα, αργήσατε πάλι. Έπρεπε να περάσω από την εφορία, κύριε Διευθυντή. Ναι, χθες ο ΤΕ, σήμερα η εφορία. Σας παρακαλώ πολύ, μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Σας περιμένω από το πρωί, γιατί θέλω να σας αναθέσω την εξέταση μιας ασθενούς που μας έφεραν χθες το βράδυ. Μάλιστα. Πρόκειται για μια απάμπλουτη κοπέλα, η οποία βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση. Και η διάγνωσή σας? Η διάγνωσή μου είναι ότι την κουράρω πάρα πολύ καιρό. Βρίσκεται. Είναι μάλλον σχιζοφρένεια. Διατείνεται ότι βλέπει νεκροκεφαλές και διάφορες άλλες τέτοιες φαντασιώσεις. Εδώ έχω το κλειδί του δωματίου της. Την έχω υπό περιορισμών, γιατί πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει κίνδυνος να δραπετεύσει. Ναι. Τι? Εδώ. Το άσπασε το ρολόι μου. Εδώ μέσα? Βέβαια θα προτιμούσε κάτω από άλλες συνθήκες, αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι. Ποιοι ήταν αυτοί που σας απήγαναν χθες? Τα ξαδέρφια μου, ο Ντίμης και ο Λίνος. Το είχα σκάσει από τη βίλα μας στην Κηφισιά. Μπα, σας έχουν υποπεριορισμό? Ναι, δεν θέλουν να έρχομαι σε επαφή με κανέναν. Βέβαια δεν έπρεπε να τους αφήσω να σας απαγάγουν χθες. Μα κάνατε ό,τι μπορούσατε. Εγώ δεν είμαι ένα ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Θα πρέπει να είστε θαυμάσιος άνθρωπος. Με υπερασπιστήκατε χωρίς να γνωρίζετε ούτε το όνομά μου. Τα ξαδέρφια μου θα μπορούσαν να σας είχαν κάνει μεγάλο κακό. Εγώ όμως έχω τύψεις. Κάτι έπρεπε να είχα κάνει. Δεν είχα την απέτηση να γίνετε και James Bond για το χατήρι μου. Κι όμως έτσι πρέπει να αντίδρα ένας άντρας. Σαν James Bond. Αυτό σημαίνει πως θέλετε να του μοιάσετε. Πώς λέτε εσείς οι ψυχίατροι όταν θέλουμε να πάρουμε την προσωπικότητα κάποιου άλλου? Άλλο τριοπροσωπία. Δεν κατάλαβα. Εσείς θα με εξετάσετε εγώ. Χθες μου είπατε ότι έχετε ανάγκη από ψυχίατρο. Έχετε ψυχολογικά προβλήματα? Για να είμαι κλεισμένη εδώ μέσα, τι νομίζετε? Ότι δεν έχω? Αφού σας κουράρει ο κύριος Αναγνωστάκης, να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω. Αυτός λέει ότι είμαι πολύ άρρωστη. Είμαι γιατρέ. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Από την πρώτη ματιά όμως μου δώσατε την εντύπωση ενός ψυχικά υγιέστατου κοριτσιού. Ομολογώ χθες ότι σας άκουσα με κάποια έκπληξη. Μου είπατε ότι σας συμβαίνει κάτι τρομερό. Τι ακριβώς σας συμβαίνει? Τα βράδια βλέπω εφιάλτες, γιατρέ.
Εγώ να δείτε τι εφιάλτες βλέπω. Βλέπω συνέχεια κάτω από το συντόνι μου μια νεκροκεφαλή. Και διάφορα άλλα μακάβρια αντικείμενα. Φωνάζω κατατρομαγμένη. Όταν όμως έρχονται οι άλλοι, η νεκροκεφαλή λείπει. Καταλαβαίνετε, αυτό μου έχει τσακίσει τα νεύρα. Ο κύριος Αναγνωστάκης λέει ότι έχω ψευδεστήσεις με έμονες παραλυρητικές ιδέες. Να, τώρα βλέπω ένα μπαλόνι. Κι εγώ το βλέπω. Αληθινό είναι. Ορίστε. Προσέχτε την υδρόγειο. Με συγχωρείτε. Δεν φταίω εγώ για ό,τι έγινε. Με συγχωρείτε. Συγχωρεμένος να είσαι, κύριε καθηγητά. Πώς όμως με συγχωρείς, αφού δεν ξέρεις τι έχω κάνει. Αϊνστάιν. Αλβέρτος Αϊνστάιν, του Παντελή και της Κατίνας. Καθηγητής των μαθηματικών. Επί τη ευκαιρία. Μια και βρίσκομαι εδώ, μήπως έχετε καμία απορία για τις εξισώσεις μου να σας τις λύσω. Καμία. Όλες είναι λυμένες, κύριε καθηγητά. Η ατομική βόμβα μας περιμένει ολοκαύτωμα. Είναι πασίγνωστο ότι οι εξισώσεις μου άνοιξαν τον δρόμο στην ατομική εποχή. Εγώ όμως δεν ήθελα το κακό της ανθρωπότητας. Ήθελα το καλό της. Μπήκε για καλά στο πετσί του Αϊνστάιν. Αν και εδώ που τα λέμε, αν ζούσε σήμερα ο Αϊνστάιν, τα ίδια θα έκανε. Θα γύριζε από σπίτι σε σπίτι και θα ζήταγε συγγνώμη. Δεν είμαι τρελός, γιατρέ. Σας το λέω, δεν είμαι τρελός. Όταν για πρώτη φορά διατύπωσα την θεωρία της σχετικότητας, οι πάντες με είπαν τρελό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Βέβαια, γιατί μετά όταν κατάλαβαν τη θεωρία σας, πάλι τρελό σας έκαναν. Διότι εμπιστευτήκατε τη θεωρία σας στους ανθρώπους. Έλα, πάμε στο δωμάτιό σου. Πρόσεξε! Γιατί θα σου μάθω και σένα τη θεωρία της σχετικότητας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία για μια ηλίθια νοσοκόμα. Προσέξτε! Τι υδρόγειο! Να μην εκραγεί! Ξέρετε, την μεταφέρω μαζί μου για να την προστατέψω από κάθε απειλή. Κύριε καθηγητά, πριν φύγετε, επειδή έχω ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να το λύσω. Δύο και δύο, πόσο κάνουν? 7,5! Με κρατήσεις χωρίς. Φέρνει λίγο το Αϊνστάιν, Τα έχει αυτά η παραλυρητική μεγαλομανία. Όταν ένα σχιζοφρενής ταυτίζεται με ξένη προσωπικότητα. Ο κύριος Αναγνωστάκης είπε ότι έχω κι εγώ έμονες παραλυρητικές ιδέες. Αχ, φοβάμαι, γιατρέ, θέλω να με βοηθήσετε να γίνω καλά. Τώρα μάλιστα που είδα και αυτό το γέρο, τρόμαξε. Αυτό με περιμένει λοιπόν. Καθίστε, περιμένετε πρώτα να δούμε αν είστε άρρωστη. Αμφιβάλλετε αν είμαι άρρωστη. Ναι, Δεσποινής, το όνομά σας? Νόρα. Δεσποινής Νόρα, θα εξετάσω την περίπτωσή σας με ιδιαίτερη προσοχή. Κάτι μου φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Τι ακριβώς, γιατρέ? Θα το εξακριβώσω. Πότε εμφανίστηκαν αυτοί οι εφιάλτες? Πριν 3 χρόνια. Τότε συνέβη κάτι πολύ τρομερό. Οι γονείς μου σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Καταλαβαίνω, υποστήκατε ένα σοκ. Αλλά γιατί σας έφεραν εδώ? Επειδή τους το έσκασα εχθές. Και για να είναι ήσυχοι ότι δεν διατρέχω κίνδυνο. Έτσι λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Γεια σας. Θα ξανάρθω. Το πιστεύετε, γιατρέ? Τι να πιστέψω? Ότι δεν είμαι τρελή. Ή μήπως είμαι και δεν το ξέρω. Μη βιάζεστε. Θα δούμε. Λοιπόν, σας εμπιστεύομαι. Διαισθάνομαι ότι είσαι το υπότης που θα με σώσετε από αυτή την περιπέτεια. Ελπίζω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας, που άλλωστε είναι αμοιβαία. Μωρέ, μπράβο η εμπιστοσύνη που μου έχει. Με κλειδαμπάρωσε πάλι. Και πού καταλήξατε? Είναι πρόωρο ακόμα να έχουμε διάγνωση, κύριε Διευθυντά. Πάντως, νομίζω ότι η κοπέλα δεν είναι σχιζοφρενής. Είναι αλήθεια ότι ξέρει να κρύβεται? Την παρακολούθησα στις κινήσεις αμήνης σε εξωτερικά ερεθίσματα, στον τρόπο περιβολής, στον τρόπο φαγητού. Άκουσα ότι κληρονόμησε μια τεράστια περιουσία. Αληθεύει? Ναι, και επειδή ήταν ανηλική, ορίστηκε και η δαιμόνας ο θείος της, ο κύριος Λιμπεράτος. Και πότε ενηλικιώθηκε? Πρόπερση. Αλλά τέθη σε δικαστική απαγόρευση ως ψυχικά ασθενής. Εγώ εφοδίασα τον κύριο Λιμπεράτο με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Λοιπόν, έχετε καμία άλλη απορία, κύριε Σπίνα? Καμία. Ωραία. Θέλω να αναλάβετε εσείς προσωπικά τη Δεσποινίδα Λιμπεράτο, γιατί ο θείος της ανησυχεί. Σωθήκαμε. Ορίστε. Εντάξει, λέω, εντάξει. Ναι. Κύριε Σπίνα, είναι η Αλέκα. Λέει ότι εκείνος ο παρανοϊκός που νομίζει ότι είναι ψυγείο, τους έχει αναστατώσει όλους. Θέλει, λέει, να του κάνουν απόψυξη. Ναι, να τους πείτε να το βάλουν να κατουρίσει. Α, ναι. Να το βάλετε να Ναι, Εδώ είμαστε, λοιπόν. Αυτό λέγεται τεστ των 9 στιγμών.
θα ενώσετε τους δίσκους με το μολύβι χωρίς να περάσετε δύο φορές από το ίδιο σημείο και χωρίς να σηκώσετε το μολύβι. Θαυμάσια. Τελειώσαμε. Όχι ακόμα. Ήθελα να σας ρωτήσω ακόμα κάτι. Ο θείος σας τι δουλειά κάνει, είναι εφοπλιστής, βιομήχανος? Ταβερνιάρης είναι. Είχε μια ταβέρνα στα Νέα Λιώσα. Τώρα εγκαταστάθηκε οικογενειακό στο σπίτι μας και διαχειρίζεται την περιουσία μου. Ελπίζω να μην την κάνει η μαμ παλτή. Μάλλον από ό,τι βλέπω, μαμ θα την κάνει. Λοιπόν, θα σας δείξω αυτά τα σχήματα και θα μου πείτε τι σας έρχεται στο μυαλό χωρίς πολλή σκέψη. Λιβάδι. Ατμομηχανή. Βάτραχος. Ταβέρνα. Γιατί είπατε ταβέρνα, σας θυμίζει το θείο σας? Δεν ξέρω. Έτσι μου ήρθε και τώρα. Συνεχίζουμε. Εγώ είμαι. Πόρτα. Ναι. Λαγός. Ναι. Έρωτας. Υπότης. Ψυχίατρος. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Όταν πηγαίνεις σε ένα μαγαζί για να ψωνίσεις κάτι, οι έμποροι σε πείθουν με αυτά που σου λένε ή έχεις δική σου γνώμη? Έχω δική μου γνώμη. Ναι, βέβαια. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιο πατέρα είχαν? Το Ζεβεδαίο. Μα τι έπαθες? Κάτι φαντάστηκα. Μήπως συνδέεις τη φαντασία σου με τα Βίπερ Νόρα? Είδα έναν υπότι. Έλαμψε όλο το δωμάτιο. Μα μη μου το χαλάς τώρα. Γιατί είναι κακό? Κάκιστο. Αυτές είναι παρανοϊκές φαντασιώσεις. Λέτε κουταμάρες, γιατρέ. Ο υπότης είσαστε εσείς. Α, τότε αλλάζει το πράγμα. Έχουμε ευστάθεια στη σκέψη, ανεξαρτησία, αυτοπεποίθηση, επιμονή και άριστη φαντασία. Και όλα αυτά μας κάνουν μηδέν ιστοπηλίκων. Τι θα πει μηδέν ιστοπηλίκων? Ότι στέκει στα μυαλά σου πολύ καλύτερα από τον αναγνωστάκι. Ώστε πλεκτάνει λοιπόν. Ναι. Ο θείος σου και τα ξαδέρφια σου επιβουλεύονται την περιουσία σου. Αυτοί φρόντισαν να σε βγάλουν τρελή για να σε θέσει το δικαστήριο υπ' απαγόρευση. Αυτό το υποπτευόμουν. Και δεν μου λέει το κύριος αναγνωστάκης τι ρόλο έπαιξε σε αυτή την υπόθεση. Α, δεν νομίζω να έχει καμιά σχέση. Είναι θύμα κι αυτός. Έχει χαμηλό δείχτη νοημοσύνης. Τον έχω περάσει σε τεστ. Θα αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι είσαι καλά. Αλλά πρέπει προηγουμένως να πάρουμε τα πιστήρια στα χέρια μας. Ποια πιστήρια? Την νεκροκεφαλή που σου έβαλαν στο κρεβάτι. Την έχουν αυτοί? Μην είσαι αφελής. Βέβαια, πώς χάνονται ξαφνικά από μπροστά μου. Είχα αρχίσει κι εγώ να πιστεύω ότι τα βλέπω μέσα στον εφιάλτη. Μα κάποιος την εξαφάνισε κι εσύ μέσα στον δρόμο σου δεν το αντιλαμβανόσουνα. Λοιπόν, το βράδυ θα με οδηγήσει στη βίλα σου. Καλά, και πώς θα βγω? Αυτό άστο σε μένα. Το βράδυ θα με περιμένει στο δωμάτιό σου. Αφού είμαι κλειδωμένη, πού άλλο να σας περιμένω? Πάντως σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για μένα, γιατρέ. Τι συμβαίνει Νόρα? Μίλησε μου. Είδες πάλι τον υπότη σου? Όχι. Χαζή είμαι να του πω την αλήθεια. Θα μου φορτώσει πάλι πως έχω φαντασιώσεις. Σας περιμένουν να περάσετε. Χανόμαστε, λυπηθείτε μας. Τι σας συμβαίνει, κυρία Αγγέλα? Τον βλέπετε αυτόν που τον προπονεί η Μαρίδα της γειτονιάς? Ναι. Είναι ο άντρας μου. Τώρα, σε αυτή την ηλικία, του φινώθηκε η ιδέα να διαπρέψει σαν τερματοφύλακα. Αχ, τρελάθηκε ο Μίτσος μου, γιατρέ μου, τρελάθηκε. Μίτσο! Μίτσο! Έλα εδώ γρήγορα! Μίτσο! Μήπως έχει σεξουαλικές φαντασιώσεις, κοινωνική αντίδραση, δακτυλωνυχία δηλαδή,
γλύφει τα δάχτυλά του. Άμα πιάσω κανένα γαλακτομπούρεκο και έχουν ισορρόπια τα δάχτυλά μου, τα γλύφω. Ναι, αφήστε τις βλακίες. Λοιπόν, φέρτε τον αύριο από το ιατρείο μου να τον εξετάσω. Γιατί στο ιατρείο σας, γιατρέ μου, και εδώ καλά είμαστε. Όταν γύρισε ο Παναθηναϊκός από το Βελιγράδι, που έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα, παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα. Και μετά από την πανολεθρία που έπαθε στο Διαγόρα της Ρόδου, ο γιατρέ μου τον κοκό παράγινε. Μα σου είπα, Αγγέλα, άπαξ και δεν με πάρουν τερματοφύλακα στον ΠΑΟ, η ομάδα θα πάει κατά διαόλου. Αν ήμουν εγώ στο Βελιγράδι ή στη Ρόδο, θα έσαζα τα δίχτυα μας. Έχω διαπρέψει σαν τερματοφύλακα στο Λαρισαϊκό. Μα είναι λογική σκέψη αυτές που κάνει, γιατρέ μου, ε. Έφτασε στο σημείο να πουλήσει το μαγαζί και άρχισε προπόνηση. Μα έχω κάνει αίτηση στο Βαρδινογιάννη, Αγγέλα. Είναι σίγουρο ότι θα με καλέσει. Δεν έχει άλλη λύση, πώς θα πάω, απροπόνητος. Ο Μίτσος είναι ράπτης. Έχει ραπτάδικο. Ξέρετε, αυτό που είναι απέναντι από το βενζινάδικο. Δώσε στο γιατρό να καταλάβει. Όχι ακριβώς απέναντι, λίγο πιο μέσα δεξιά. Στη θέση που παίζει ο Σαραβάκος. Αυτά τα ποδοσφαιρικά σε φάγανε, τρελάρα. Μην ανησυχείτε, κυρία μου. Είναι ένας αγνός φίλαθλος. Υπάρχουν χιλιάδες σαν αυτόν. Έτυχε κάποτε να παίζει σε μια ομαδούλα και επειδή τώρα η ομάδα του δεν πάει καλά, απλώς θέλει να τη βοηθήσει. Έχει πάθει μια αποργάνωση του εγώ του. Φέρτε τον αύριο στο ιατρείο μου να τον εξετάσω. Έχουμε γίνει ρεδίκολο στη γειτονιά, γιατρέ μου. Ο Θεός δεν σας έχει καλά. Δεν θέλω να το παιδευτώ, γιατρέ, αλλά είμαι άσος στις αποκρούσεις. Κάνω μπλοζόν εγώ που τι φλανάκι ως αργάνης. Θα σου δείξω αμέσως. Έλα, Αγγέλα, σούταρε. Γωνία, δοκάρι. Κύριε Μίτσο, πρόσεχε κανένα τζάμι. Περνάει από μένα μπάλα. Αστείο πράγμα. Έλα, Αγγέλα, σούταρε. Μα επιτρέπετε να τα κάνει αυτά ένας οικογενειάρχης με παιδιά, γιατρέ μου. Μας ανεβάζει στην ταράτσα. Του σουτάρω. Κάνει μπλοζόν. Τα παιδιά χτυπάνε παλαμάκια. Μπράβο μπαμπά, μπράβο μπαμπά. Άντε Αγγέλα, σούτα ρε. Φάσεις γιατρέ, ε. Σκέτη αφασία, άλλο να σου ζουτάρει η Αγγέλα και άλλο Χατζηπαναγής. Αν με πάρει ο Παναθηναϊκός δεν ξανατρώει γκολ στον αιώνα τον άπαντα. Και στην Ευρώπη θα σώσω τα ελληνικά χρώματα. Τι να σώσεις βρε, ράφτισε σε κουστούμια ράβεις. Άντε μη με κάνεις και αγαναχτώ. Μα είμαι ταλέντο γιατρέ. Άμα σου ζουτάρω, εγώ σε διέλυσα. Εγώ κάποτε έπαιζα στον Αθηναϊκό. Ξέρεις, ήμουν πρώτος κανονιέρης. Μην βλέπεις με παράσυρε ιατρική. Ο Αναστόπουλος δεν πιάνει μπάζα μπροστά μου. Ας γελάσω. Τι να γελάς, ρε. Ο Αναστόπουλος δηλαδή τι κάνει. Του σερβίρουν την μπάλα στο πιάτο και αυτός βάζει τον γκολ. Εγώ έφευγα από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη. Πέρναγα 10 παίχτες και βάζα γκολ. Και τα μούτρα να συναγωνίζει τον Αναστόπουλο. Σοβαρά. Για στήσω εκεί. Και άμα πιάσει γκολ δικό μου να μου τρυπεί τη μύτη. Μου κρατάτε, μαντάμ. Σεξουαλικό το θερμοσύφωνο. Ξάπλωσε μέχρι να περάσουμε την πύλη, έτσι. Και μην κοιμηθείς.
λες να κοιμούνται τέτοια ώρα. Σίγουρα. Τα παιδιά βέβαια θα λείπουν, θα χορεύουν σε καμιά δισκοτέκ. Καλύτερα. Φοβάσαι? Όχι, καθόλου. Όχι, γιατί εγώ φοβάμαι πολύ. Με συγχωρείς που σου πιάσα το πόδι, την ταχύτητα ήθελα να πιάσω. Εγώ όταν είμαι δίπλα σας νιώθω μια σιγουριά. Μια σιγουριά που μόνο ένας πραγματικός άντρας μπορεί να δώσει μια κοπέλα. Δεν θα σε αφήσω στα χέρια τους, Νόρα. Με συγχωρείς, ήθελα να πω, δεσποινείς, Νόρα. Καλύτερα να με λες έτσι. Μπορώ να σου μιλάω κι εγώ στον Ενικό. Ναι, ήθελα κι εγώ να στο ζητήσω. Πριν λίγες μέρες ένιωθα ένα τρομαγμένο πουλί. Και δεν ήξερα πού να κρυφτώ για να αποφύγω τους διώκτες μου. Και να που ξαφνικά έπεσα κυριολεκτικά επάνω σου. Άρε! Τώρα όμως δεν φοβάμαι τίποτα. Όλους αυτούς τους βλέπω σαν ανθρωπάκια. Κι έτσι και κουνήσεις το δαχτυλάκι σου τους διέλυσες. Μην είσαι τόσο αισιόδοξη, νομίζω ότι τα παραλές. Ξέρω, ξέρω. Δεν έχεις τα μπράτσα του σταλόνα. Έχεις όμως γνώσεις. Είσαι ψυχίατρος και όλους εμάς μας ελέγχεις. Γνωρίζεις ποιοι είμαστε κατά βάθος, πώς ενεργούμε, τι σκεφτόμαστε. Ναι. Υπάρχει αυτή η δύναμη, αλλά δεν το είχα σκεφτεί ακριβώς έτσι. Εδώ είναι το σπίτι. Ναι, έλα. Ελπίζω να μην έχει σκύλο. Είναι άνθρωπος που κάνει γάτα. Έχουμε γάτα. Με γραβάτα. Ποιο σιγά θα μας ακούσουν. Πάμε πάνω. Στο βάθος είναι η κρεβατοκάμερα του θείου. Πάω να ψάξω. Μια σφαλιάρα. Ίσως μας τιμωράει ο Θεός για ό,τι κάναμε σε ένα ορφανό κορίτσι. Θα σε πνίξω άμα δεν το ξαναπείς αυτό. Και άμα θα ξαναβγάλεις άκρα, σε φάγα. Αλλού. Κάποιος ανεβαίνει τη σκάλα. Όχι, κάποιος ανεβαίνει τη σκάλα. Έλα μαζί. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιο του ξαδέρφου μου του Λίνο. Έχει τρέλα με τον Πρίσλι. Έλβις, μ' αγαπώ. Καλέ, αυτός είναι για τα σίδερα. Κύριε Πρίσλι, είμαι ένας δημοσιογράφος αρμαστής σας και θα ήθελα ένα αυτόγραφό σας. Οκ.
Okay, boy. Oh. Thanks. Πα τι κουά. Ήθελα να ξέρω πώς αισθάνεστε σαν βασιλιάς του ροκ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Θέλετε να σας παίξω την τελευταία σύνθεσή μου, Όχι, να λείπει τώρα. Άλλωστε δεν πρέπει να καθυστερήσω. Με στείλε η Νόρα από την κλινική. Νόρα, α ναι, ποια είναι αυτή? Η ξαδέλφη σας, Έλβης, δεν τη θυμάστε? Α ναι, ναι, μια θεότρελη, ναι. Μου είπε πήγαινε στον ξάδερφο σου τον Πρίσλι και αυτός θα στο δώσει. Τι πράγμα? Είναι ένα κρανίο που η Νόρα το έχει συνηθίσει και τώρα δεν μπορεί να κοιμηθεί χωρίς αυτό. Ναι, ξέρω. Μα αυτή πάντα το βλέπει, έπαιγε τις φωνές. Τώρα το έχει συνηθίσει και δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτό. Αφού το θέλει, θα τη το δώσω. Ο Πρίσλι είναι απλοχέρης. Δεν λέει ποτέ όχι. Okay. Τόσο απλό ήτανε. Πήγαμε τα νερά του. Καλέ, αυτός χρωστάει τις μηχανούς, δεν το πήρατε χαμπάρι? Όχι. Όλοι νομίζαμε ότι το κάνει από λατρεία για τον Πρίσλι. Πώς είναι για τα σίδερα. Τι σίδερα, αυτός θέλει 10 ηλεκτροσόκ την ημέρα. Λοιπόν, φύγε τώρα πριν έρθει και περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο. Παναγία μου. Αυτά είναι. Ευχαριστώ. Λέω να μην στα δώσω. Γιατί? Μπορεί η μαμά να θέλει να κάνει σούπα. Α, απαγορεύεται. Ο Πρίσλι δεν έβαλε ποτέ σούπα στο στόμα του. Ήταν εναντίον της σούπας. Α, έτσι. Τότε αλλάζει το πράγμα. Πάρτα. Εγώ δεν είμαι ο Πρίσλι. Φυσικά. Τότε γιατί είπες ότι ο Πρίσλι δεν έβαλε ποτέ σούπα στο στόμα του, Μα διάβασα την βιογραφία σου, με προσβάλλεις. Α, καλά. Πάρτα και πες αυτή τη βρώμα ότι πολύ χαίρομαι που είναι στο τρελάδικο. Αν και εσένα δεν σε βλέπω για πολύ έξω. Ούτε ο Ανδρόνικος να ήμουν. Αυτά είναι τα οράματά σου. Αυτά. Να, όλα μαζί μας κάνουν μια πειρατική σημαία. Θα ήταν δύσκολη θέση μου αν δεν καταλάβαινες τι συμβαίνει, Πιθανόν. Όχι πιθανόν, σίγουρα. Αφού είχα αρχίσει και εγώ ίδια να το πιστεύω. Δεν έβλεπα πουθενά διέξοδο. Είχα καταρρεύσει. Και όλα αυτά τα οφείλω σε σένα. Μου οφείλεις μία ιατρική επίσκεψη. Αυτά. Πες μου κάτι. Τι αισθάνεσαι για μένα? Συμπάθεια. Μόνο? Όρκος του Ιπποκράτη με δεσμεύει να σου πω τίποτα άλλο. Είσαι πολύ του καθήκοντος, το κατάλαβες. Και αν θες να ξέρεις, εγώ είμαι κιόλας μαζί σου. Το ξέρω, το ξέρω. Υποχρεωμένη. Όλο μου τη σπάς. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην κλινική. Α, δεν έχω καμιά όρεξη να πάω στην κλινική. Τι, θα μείνεις έξω? Στο σπίτι μου δεν μπορώ να πάω. Επομένως, ένα καταφύγιο έχω. Το σπίτι σου. Κανείς δεν θα υποψιαστεί ότι με κρύβεις εκεί, Δεν μου λες. Πάμε όμως πρώτα να γλυντήσουμε. Στην κλινική. Στην δίσκο. Δίσκο.
Εκτός κλινικής. Εκτός. Πειράζει. Δεν τρέπεσαι. Διασκεδάζει με μια ψυχασθενή την οποία κουράρες και με ρωτάς αν πειράζει. Το μάτι σου το αλήθαρο που πήρες στον κατήφορα που θα πει στην ώρα ψυχασθενή. Μην τον αγγίσε παρακαλώ. Άφησε τον. Θα σε κάνω μαύρο. Είμαι κατά το φυλετικό διακρίσεων. Τι θα γίνει ρε φίλε, θα μείνεις πολύ ώρα εδώ. Γιατί, σε ενοχλώ. Με ενοχλείς. Και μένα με ενοχλείς. Άντε πάγαινε. Με έσπρωξες ρε. Ναι ρε, σε έσπρωξα. Τι σηκώθηκε να νομίζω ότι θα σε βοηθώ, θα σε λιανίσω ρε. Γιατί εγώ τώρα έχω γίνει άλλος άνθρωπος, δεν είμαι αυτό που με ήξερα. Τι είπε το υπόλοιπο άντρος. Σε παρακαλώ να μιλήσουμε τώρα πολιτισμένα. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, εγώ πάω έξω και έλα σε μία ώρα. Σταμάτα πια αυτή την καραμούζα. Πώς να σταματήσω καλέ μαμά. Από αναβολή σε αναβολή το πάμε. Βρε, ήθελα να ξέρα. Πώς το έμαθα ο αναθεματισμένος ότι έχουμε και εκείνα τα λιόδεντρα. Μου ξέφυγε μένα πάνω στη συζήτηση. Μόλις το άκουσε, χτυπάει το χέρι του πάνω στο τραπέζι και λέει ή θα μου δώσουνε τα λιόδεντρα ή χάμος αναβάλλεται. Ένα σπίτι χρειάζεται και το λαδάκι του είπε. Βέβαια. Ο κύριος Φόντας δεν θα μας αφήσει ούτε λάδι για τη σαλάτα. Τι να κάνω καλέ μαμά αφού είναι πλεονέκτης. Βρε να δούμε πώς θα το πούμε στον αδερφό σου. Τον τρέπομαι πια, τον τρέπομαι. Εσύ ντρέπεσαι, ντρέπεσαι. Αλλά το στόμα σου δεν εννοείς να το κρατήσει κλειστό. Έγινε, πάλι κλάματα έχουμε. Ο Φόντας ανέβαλε πάλι το γάμο. Μπε, έχουμε και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Βρε παιδάκι μου, ξέχασε εκείνο το κτήμα που έχουμε με τις ελιές. Κατάλαβα, και ο Φόντας το έμαθε. Θα σου ξέφυγε πάνω στη συζήτηση. Θέλω να με πιστέψεις, Νότι μου. Δεν το έκανα επίτηδες. Εγώ λέω, παιδάκι μου, να του τα δώσουμε και αυτά του φαγάνα, να ησυχάσουμε. Άλλη περιουσία δεν έχουμε, μας τα πήρε όλα. Έτσι όμως θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Παιδάκι μου, τι λες, Εσύ θα αποφασίσεις. Το ξέρω. Το ξέρω, είσαι αντικειμένος, αλλά πες μου, τι μπορούμε να κάνουμε, για πες μου. Εντάξει ρε μάνα, θα πάω να το βρω. Τώρα γιατί κλαις. Μου γίνει ο καφές. Σημείωσες τη διαφύση που θα έρθουν. Εντάξει. Λες να του τα δώσει τα λιόδεντρα. Ο αδερφός σου είναι γαλαντόμος. Κι άμα δεν του τα δώσει, τον είδα λίγο στεναχωρημένο. Πώς να μην είναι στεναχωρημένος. Με όλα αυτά που άκουσε, να μην στενοχωρεθεί. Ρε, καλώς το γιατρό. Για να μην ειχνείς, περίμενα ότι θα έρθεις. Τα μάθες, έδωσα πάλι τράτο. Τι να σου κάνω όμως, ρε γιατρέ, τη σήμερα η μέρα η ζωή είναι δύσκολη. Πώς να ανοίξεις ένα σπιτικό, εύκολο το έχεις. Γιατρέ, τα λιόδετρα και τέρμα. Να πάω να σκοτωθώ. Εγώ ξέρεις ότι είμαι μπεσαλής άνθρωπος, το ξέρεις, έτσι. Και εγώ έχω κούτελο στην κοινωνία. Άπαξ, γιατρέ, και έδωσα το λόγο μου, θα τον τηρήσω. Εσείς τα λιόδετρα και εγώ το Στέφανα. Μην τα θέλετε και όλα δικά σας. Γιατί, να σε κεράσει ένα συμβουλάκι. Να το βάλεις εκεί που ξέρεις. Μα δεν τρέπεσαι ρε στην αρχή, δεν είσαι μυρτό. Τώρα θέλει να μας τα πάρεις όλα. Έχει τέτοια άλλα ρε. Γιατί βαράς ρε Νότι. Να κάτσεις από εκεί τσογλάνι. Παιδιά, το ζουρλομαδία στο τρολοκομείο για να βάλει μυαλό. Για να δω τα νύχια σου. Τα νύχια μου, ναι. Τι γίνεται ρε παιδιά. Ρε ζόχη. Δεν είμαι τρελός, ρε παιδιά! Είσαι και δεν το ξέρεις! Πού με πας, αδερφούλη μου? Στο τρελάδικο! Οξέι και τέφω, σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό! Πάσχεις από παμφαγία, ρε! Όλα τα θέλεις δικά σου! Είσαι αχόρταγος! Είσαι μανιακός! Μη με πας στο τρελάδικο και σου υπόσχομαι ένα αύριο να περάσουμε Στέφανα με τη Μυρτό! Θα παντρευτείς στην εκκλησία του ψυχιατρίου.
Και όταν πάψει να ζητάς πρίκα, τότε θα έχεις γίνει καλά και τότε θα πάρεις εξιτήριο. Πάμε στον ΟΤΕ. Τι έγινε, σεισμός? Θα γίνει. Πανικυρισία εδώ. Δεν το είπαμε την άλλη φορά. Κύριε Διευθυντά, η υπηρεσία σας μου έκοψε το τηλέφωνο. Πολύ καλά έκανε. Έτσι έπρεπε. Σας είχα προειδοποιήσει, κύριε. Πηγαίνετε εδώ. Πηγαίνετε χωργασία. Πηγαίνετε. Είναι ολοφάνερο. Ποιο πράγμα? Η περίπτωσή σου είναι βαρυτά της μορφής. Να με κοιτάς στα μάτια. Στα μάτια είπα! Τι έχω? Και τι δεν έχεις? Ψευδεστήσεις, παρεστήσεις. Η μανία τα παρουσιάζει αυτά. Λίγο απέχεις από τη σχιζοφρένεια. Εγώ? Ναι, εσύ. Νομίζω ότι δουλεύεις ενώ όλη μέρα κοπροσκυλάς. Είσαι για τα σίδερα. Πάσχεις από συνεχή πολυπραγμοσύνη, από παραλήρημα μεγαλείου, από συνεχή υπνηλία. Τα έχω εγώ όλα αυτά? Ναι, και ακόμα έχεις ιστερικό τρόμο. Θα σου κάνω μια ένεσούλα για να ηρεμήσει. Όχι, όχι, δεν θέλω ένεση, δεν θέλω ένεση. Παπάγαλο κύριε, δεν θέλω ένεση. Τις 580.000 όμως τις θέλεις. Βοήθεια! Βοήθεια! Μη μου κάνεις ένεση, κύριε. Μη μου κάνεις, παρακαλώ πολύ. Μη δείτε, κύριε, δεν θέλω ένεση, δεν θέλω ένεση. Ρε παιδιά, τρέξτε, τρέξτε, παιδιά, βοήθεια. Θα σε βγάλω από το ψυχιατρίο μόνο όταν αποκτήσει την απαιτούμενη ανθρωπιά που επιβάλλει η θέση σου. Φουσκωμένοι λογαριασμοί εσείς, ζουρλομανδία εγώ. Άμα πια καταντήσατε ανυπόφοροι. Αύξηση ΟΤΕ, αύξηση ΔΕΗ, αύξηση ΕΡΤ. Τραβάτε αξίζεις και όποιον πάρει ο χάρος. Μας ρωτάτε μας πώς βγαίνει το μεροκάματο. Αύριο θα κάνω μια βόρτα στα Υπουργεία να δέσω και μερικούς υπουργούς. Πρόβα στην εφορία. Μα τι σημαίνει, γιατρέ, γιατί τους μάζεψε όλους αυτούς? Το πόγια παριστάνεις? Ναι, οι άνθρωποι θέλουν πόγια. Γιατί είναι ζώα. Μα και ψυχιάτρε, το πράγμα είναι πολύ απλό. Μπορούσαμε να συμβιβαστούμε. Τώρα το λες. Δύο μέρες με απειλήσω ότι θα με χώρει στη φυλακή, δεν ξοφλήσω. Ίσως δεν καταλάβατε καλά, κύριε ψυχιάτρε. Ναι, τώρα τα στρίβουμε, Θα σου χαρίσω το πρόστιμο, κύριε ψυχίατρε. Άλλωστε, αναγνωρίζω πως ήταν κάπως βαρύ. Βλέπετε, κι εγώ παραφέρθηκα. Έχει το σύνδρομο του Έλληνα, ρε. Ποιο σύνδρομο? Οξία δικτατορίτιδα. Είσαι σαν ληστής, ρε. Σ' αρέσει να ταλαιπωρείς τον κόσμο. Ευχαριστήσε με τον πόνο του άλλου. Έχεις τελειά λεφόρα στο τρολοκομείο. Δεν τρελάτε και εμένα. Στην Κηφισιά. Σίγουρα στην Κηφισιά με περιμένει ο Ροβέρτος Οπενχάιμερ. Έτσι δεν είναι, γιατρέ? Ναι, φαίνεται δεν μπορεί να λύσει κάτι δύσκολες ασκήσεις. Ευκαιρία να τον κατσαδιάσω και να του τραβήξω το αυτί. Διότι μου πήρε τις εξισώσεις μου και άφιωξα την ατομική βόμβα. Το πετάγωνο ξέρει για την αποστολή μου. Μην ήσυχος. Εκεί που πάμε πρέπει να εξουδετερώσεις πολλούς Βιετναμέζους. Εμένα, γιατρέ, άμα δεν μου αρέσει, θα αλλάξω πρόγραμμα. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι. Ένα και ένα, πόσο κάνει δύο? Δύο παιδάκια πάλι στο σχολείο. Τον εχθρόν τα φούσα τα περάσαν, σαν το λίβα που καίει τα σπατά. Με κανόνια τη πόλη χαλάσα, πάσα να ψάχνω και στα χωριά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της κάζει κομμέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρός αποστέλει και ξανά προς την δόξα τραβά, τραβά, τραβά. Και ξανά προς την δόξα τραβά. Παιδιά, έλατε μαζί μου, αυτό το σπίτι. Πού πάτε? Εσείς είστε τρελοί. Θα τα κάνετε μουσκεμα, α! Πού είστε, κύριε καθηγητά, σας έχασα. Είχα ξεχάσει την υδρόγειο. Τι είναι αυτό? Ένα βέλος που ξέφυγε από τις αμερικάνικες βάσεις. Δεν θα στο συγχωρήσω ποτέ, συνάδελφε Οπενχάιμερ. Τι Οπενχάιμερ, τι λέτε, Οπενχάιμερ? Κακό παιδί! Μου έκλεψες τις αξισώσεις μου για να φτιάξεις την ατομική βόμβα. Έτσι λοιπόν θέλεις ξύλο! Ξύλο! Αέρα! Ξύλο!
ξένα, κάπου σε ξέρω. Έλβις, δεν με αναγνωρίζεις. Είμαι ο μάνατζέρ σου. Oh yes! Μάνατζέρ μου. Σε ετοίμασα το Ολυμπιακό στάδιο. Τι! Θα δώσω συναυλία, ε. Τι, θα κουρέψεις το γρασίδι. Οκ, πάω να φέρω την κιθάρα μου και έχουμε. Ωχ, πάει την ψώπησα κι εγώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, μόλις πάρει την κιθάρα του, κατευθείαν στο ασθενοφόρο, έτσι. Εντάξει. Εμένα δεν μου αρέσουν οι ροκ συναυλίες. Άλλαξε κανάλι. Λέγε που είναι η ευμάλωτη. Πατέρα! Λέγε που είναι η ευμάλωτη. Πού είναι η ώρα. Μα τι γίνεται εδώ. Κύριε καθηγητά, αυτός είναι ο Φον Μπράουν. Χα, χα, και εσύ βοήθησες στην τελειοποίηση της αυτοβητής βόμβας. Τι λέει αυτός. Ξέρει τι λέει. Λυκούργο, ποιοι είναι αυτοί? Τρελοί, ήρθαν να πάρουν την ώρα. Αυτός είναι ο μαέστρος, ε! Το κατάλαβα! Only you! Νόρα! Τα μάτια μου! Μας εγκλειδόπουλοι, μας ο τρελός! Βλέπετε τι μου έχετε κάνει! Είμαι υποχρεωμένος να κουβαλάω μαζί μου την υδρόγειο για να μην ανατιναχθεί! Η υδρόγειος ανατινάθηκε, παιδιά! Είμαστε όλοι νεκροί! Πέστε κάτω! Άλμπερτ! Είμαστε νεκροί πια! Και εμείς και εσείς και όλος ο κόσμος! Οι τρελοί έχουν τη δική τους λογική. Αυτό δεν το πρόβλεψες, γιατρέ. Και αυτό το πρόβλεψα. Κύριε καθηγητά, δεν ανατινάχτηκε η υδρόγειος. Ορίστε, δείτε και μόνος σας. Παιδιά, σηκωθείτε! Η υδρόγειος άνοιξε! Δεν Μπράβο! Σε ευχαριστώ, Νότι. Χωρίς εσένα θα ήμουν καταδικασμένη. Ξέρεις, είμαι... Πες το, μη σταματάς. Τίποτα. Ήθελα να πω ότι είμαι υποχρεωμένη απέναντί σου. Και εκτός από αυτό... Κι εγώ, εκτός από αυτό... Τι! Δεν μ' αρέσει τα αισθηματικά! Είναι ένα αντίγραφο της απόφασης του πρωτοδικείου Δεσποινής Λιμπεράτου με την οποία μπορείτε να διαχειρίζεστε την περιουσία σας ως απολύτως υγιές ψυχικά άτομο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Γεια. Τι σκέφτεσαι, Νότι? Σκέφτομαι ότι είναι ώρα να χωρίσουμε. Γιατί να χωρίσουμε? Γιατί αφού τελείωσαν όλα. Όχι, τέλειωσαν, τώρα αρχίζουν. Τι εννοείς? Μα τέλος πάντων, τόσο πολύ σε δεσμεύει ο όρκος του Ιπποκράτη και δεν μου λες τι αισθάνεσαι για μένα. Σ' αγαπώ. Επιτέλους! Φίλησέ με. Όχι εδώ, στην εκκλησία. Εκεί πρωτοφυλάει ο γαμπρός στην ύφη. Πάμε να βγάλουμε τις άδειες. Έλα, πάμε.